Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κύριο. Να ψηφίζετε, σας παρακαλώ, σε αξιολογήσεις, μην ξεχνάτε και τις ερωτήσεις, γιατί στο τέλος μετά θα κλείσει. Όσοι θέλετε για το βραβείο κυνηγούν, συγγνώμη, αλλά κυνηγούν το βραβείο, μην νομίζω να πάτε σπίτι σας. Θα ανακοινωθεί στο τέλος όσοι ψήφισαν. Γιατί βλέπω κάποιοι αφήνουν για να κάνουν την έκπληξη στο τέλος ερωτήσεις. Με το που θα τελειώσει το σχολείο, θα βγει ο πίνακας και οι πρώτοι είναι οι νικητές. Συγγνώμη. Και καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, και την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου κάνει να είμαι και εγώ σήμερα εδώ μαζί σας. Λοιπόν, ο αθρηστικός κίνδυνος κατά τη διάρκεια της ζωής μας για να έχουμε έναν ουριοθυλιακό καρκίνωμα της ανώτερης αποχετευτικής μοιράς κυμαίνεται από 1 ως 28%. Από αυτή εδώ τη διαφάνεια θέλω να σας υπενθυμίσω τα εξής, ότι είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά επιθετική νόσος, είναι πιο επιθετική από τον αντίστοιχο καρκίνο της ουροδόχου κύστης και πολλές φορές μας προβληματίζει και στη διάγνωση και στον τρόπο επιλογής για το ποια θεραπευτική μέθοδο θα ακολουθήσουμε. Θέλω να κρατήσετε πολύ καλά αυτό εδώ το νούμερο, το 30-50 ότι υποτροπιάζει στην ουροδόχο κύστη και ότι το 65% εμφανίζεται πιο συχνά στο πυλοκαλικό σύστημα. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα 55 χρονών η οποία είχε αιματουρίες. Το λέει στη φιλενάδα της, η οποία δουλεύει σε ένα εργαστήριο ακτινολογικό και της λέει, έλα στο εργαστήριο να σου κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας. Τώρα δεν ξέρω, είναι τα φώτα και δεν φαίνονται όλα πολύ καλά. Τέλος πάντων, από την μαγνητική τομογραφία που έκανε, δεν φαίνεται κάτι συγκεκριμένο, ούτε και από εδώ. Και δέστε το συμπέρασμα που έχει γράψει ένας ακτινολόγος. Εκολπώματα σιγμοειδούς, πάχυση τυχώματος περιφερικού τμήματος, περικολικό λίπος, εκολπωματίτιδα, λιπόδης εκφύλιση ύπατος, υπατικές κύστης, φλοιώδης κύστης σε αμφότερους των νεφρούς, συνιστάται κλινική συνεκτίμηση. Λες και η ασθενή αυτή δεν έχει ουροδόχο κύστη, λες και δεν έχει άλλα πράγματα να περιγράψει. Λοιπόν, συνεχίζεται η αιματουρία και σας έρχεται στο ιατρείο σας. Τι θα της λέγατε τώρα να κάνει? Ορίστε. Μια κυστεοσκόπηση, λέει ο συνάδελφος. Άλλο. Ένα υπερηχογράφημα για να δείτε τι. Νεφρά κύστη. Άλλο. Πιελογραφία κάναμε. Πιελογραφία. CT πιελογραφία ή πιελογραφία. Κυταρολογική ούρων. Όλα αυτά είναι σωστά, όλα αυτά που είπατε. Λοιπόν, ο συνάδελφος της είπε και έκανε μια κυταρολογική ούρων. Η κυταρολογική ούρων ήρθε και ήταν αρνητική. Το επόμενο βήμα θα σύρθε έτσι, όλα αυτά που είπατε είναι σωστά. Τι θα θέλατε να κάνετε? Μια κυστεοσκόπηση. Κάνει την κυστεοσκόπηση, η ουροδόχος κύστης είναι πεντακάθαρη. Τα στόμια κάθεται και τα κοιτάει καλά και το τζετ των ούρων που έρχονται από τα στόμια είναι τελείως καθαρά. Επόμενο, συνεχίζεται να έχει αυτή κάπου κάπου, εμφανίζει αιματουρίες και μικροπυγματάκια. Ελεύθερο ιστορικό, δεν παίρνει φάρμακα, νέα κοπέλα, γυμνασμένη κλπ. Να κάνουμε μια αξονική πυελογραφία. Εντάξει, η γυναίκα δεν έκανε αξονική πυελογραφία, έκανε μια αξονική τομογραφία. Και φαίνεται στην πύελο του δεξιού νεφρού ότι κάτι συμβαίνει εκεί, σε αυτή την περιοχή. Οπότε, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να κάνουμε μια ουρητηροσκόπηση. Έτσι όπως ήταν, θα μπορούσατε να λέγατε ότι εντάξει, κάτι βρήκα, να πάω να κάνω κάποια επέμβαση? Μάλλον όχι. Εντάξει, θα μπορούσε και να γίνει, αλλά... Λοιπόν, η γυναίκα αυτή
έκανε μια νιούς απειλογραφία, όπου διαπιστώθηκε ότι αυτός εδώ ο Κάλικας ο άλλος είναι αποφεραγμένος, έγινε η ανιούσα, πάρθηκαν και τα ούρα από το νεφρό και διαπιστώθηκε ότι και στην κυταρολική ότι υπήρχε μια υπόνοια θυλώδος ουροθυλιακού νεοπλάσματος. Αυτό εκ των υστέρων, αλλά όλα γίναν συγχρόνως και έγινε η ουρητηροσκόπηση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτός ο όγκος στο νεφρό. Λοιπόν, αυτό το έβαλα για να σας κάνω μια εισαγωγή, ξεχάστε τώρα το περιστατικό, μια εισαγωγή στο περίπου τι θα σας πω από εδώ και πέρα. Έγινε νεφρουρητηρεκτομή. Λοιπόν, είχε θετική κυταρολογική ούρων. Λοιπόν, για να ενισχύσω εγώ τη θέση του κυρίου Γιαννακόπουλου, όλη η ιστορία είναι στην απόφαση που θα πάρουμε. Γιατί? Γιατί ογκολογικά θέλουμε να διατηρούμε το όργανο. Αυτή είναι η καινούρια τάση. Και εντάξει, εφόσον δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε μια νεφρουρητηρεκτομή. Από το τελευταίο συνέδριο που έγινε τώρα εδώ στο Μιλάνο, σε αυτό εδώ το session, το συμπέρασμα της ομιλίας της κυρίας Λαγκούνα ποιο ήταν? Ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι αρκετή για να λύσει τέτοια προβλήματα. Και δεν υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα διαγνωστικά μέσα που να μας λένε με ακρίβεια το grade και το stage του όγκου. Γι' αυτό το λόγο, για να βοηθηθούμε σε αυτά, θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, έχουν δημιουργηθεί αυτά τα τρία νομογράμματα, τα οποία, και αν πάμε σε αυτό το νομόγραμμα, το οποίο συστήνει κυρίως η ομάδα που ασχολείται με τον όγκο της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας, μας λέει ότι από το γκρέι, από την εμφάνιση του όγκου, αν είναι θυλωματώδης ή συμπαγές και από τη θέση του, έχουμε 77% πιθανότητα για επέκταση του όγκου εκτός ουροπητικού. Το ίδιο, αν έχουμε υδρονέφρωση, high grade θετική, οι πιθανότητες, τις είπε και ο κ. Γιαννακόπουλος, είναι αυτές εδώ. Και ο συνδυασμός απεικονιστικών και ενδοσκοπικών ευρημάτων αυξάνουν την πιθανότητα πρόγνωσης για δυτικό όγκο, πάνω από 70%. Άρα αυτά τα θέλουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον άρρωστο την καλύτερη δυνατή λύση στο αν μπορέσουμε να του σώσουμε το όργανό του. Εφόσον δεν τα έχουμε αυτά και έχουμε όλα αυτά εδώ, τότε έχουμε διάφορα προβλήματα. Και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει είναι να ανακαλύψουμε τον καρκίνωμα in situ. Όταν υπάρχει καρκίνωμα in situ, το stage, το grade και η πιθανότητα να έχουμε θετικούς λεμφαδένες είναι πολύ ψημένη. Επίσης, όταν έχουμε πολλαπλότητα των όγκων και αυτή είναι ένας κακός προγνωστικός παράγον για την εξέλιξη της νόσου. Άρα, όταν τα έχουμε όλα αυτά, το να κάνουμε νεφρουρητηρεκτομή είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Τον ορισμό, το πώς πρέπει να είναι αυτή η νεφρουρητηρεκτομή, το έδωσε προηγουμένως ο καθηγητής, ο κύριος Τουλουπίδης. Και ποιες είναι οι ενδείξεις? Όταν έχουμε υποψία ενός διθετικού όγκου στη CT ουρογραφία. Όταν έχουμε έναν όγκο high grade στη βιοψία ή έχουμε θετική κυταρολογική, όταν είναι πολλαπλή όγκη, όταν είναι μεγάλος όγκος και όταν υπάρχει αδυναμία συντηρητικής αντιμετώπισης. Η επέμβαση πώς μπορεί να γίνει? Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοιχτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά ή με το χέρι υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική επέμβαση. Η τομή μπορεί να είναι με μία μέση τομή, μπορεί να γίνει με μία μεγάλη πλάγια ως φυϊκή, μπορεί να γίνει συνδυασμός πλάγιας πάνω και μία γύψον κάτω, μπορεί να γίνει συνδυασμός λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής και άνοιγμα χαμηλά κάτω για να βγάλουμε το κάτω τριμόριο του ρητήρα. Μπορεί να γίνουν όλοι αυτοί οι συνδυασμοί, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντοτε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε εμπλοκ το νεφρό με όλο τον ουρητήρα και να μην το κόβουμε στη μέση και να φερούμε και να έχουμε ανοίξει την αποχετευτική μοίρα. Από αυτή εδώ την πολυκεντρική μελέτη, σε 2.244 ασθενούς, ποιο ήταν το συμπέρασμα αυτής της μελέτης?
ότι το 22,3% παρουσιάζει υποτροπή της νόσου. Το 18,6% πέθαναν από τον καρκίνο τους την πενταετία. Σε επιλεγμένους ασθενείς δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ λαπαροσκοπικής και ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης ως προς την ειδική για την νόσο επιβίωση. Και στους PTAF3 ή High Grade όγκους καλύτερα αποτελέσματα είχαμε με την ανοιχτή νεφρουρυτερεκτομή. Μετά την νεφρουρυτερεκτομή έχει δημιουργηθεί από την ομάδα μελέτης ένα νομόγραμμα το οποίο βάσει των ιστολογικών ευρημάτων και όλων των άλλων ευρημάτων που έχουμε μπορούμε να προσδιορίσουμε στη διετία και στην πενταετία την ειδική για την νόσο επιβίωση και για την ελεύθερη και το ποσοστό ελεύθερης υποτροπής νόσου. Η σημασία της θέσης του όγκου έχει προγνωστική αξία. Από το Memorial και από διάφορες άλλες μελέτες εδώ πέρα, ενώ ξέρουμε ότι η όγκη της νεφρικής πιέλου είναι πιο επιθετική όγκη, αλλά για όγκους ιδίου stage και grade στην πιέλο και στον ουρητήρα, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ αυτών των όγκων ως προς την υποτροπή στην ουροδόχο κύστη, στην ειδική για την ως επιβίωση ή στην ολική επιβίωση. Αυτό έρχεται και επιβεβαιώνεται πάλι από την ομάδα μελέτης, όπου σε μια σειρά 1.249 ασθενών είδε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ειδική για την ως επιβίωση και στην επιβίωση ελεύθερης υποτροπής μεταξύ όγκων του νεφρού και του ουρητήρα. Λαπαροσκοπικά ή ανοιχτά. Σήμερα η τάση, βλέπει κανείς από αυτή τη μελέτη που έρχεται από τη Γαλλία, ότι η τάση είναι πλέον πια να γίνονται όλα αυτά λαπαροσκοπικά. Δηλαδή όχι λαπαροσκοπικά το ένα κομμάτι και ανοιχτά το άλλο, όλα λαπαροσκοπικά. Τώρα, κλασικά λαπαροσκοπικά πιο εύκολα. Ρομποτικά, λίγες εργασίες αρχίζουν και εμφανίζονται γιατί καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο το ντόκινγκ, ειδικά σε ψηλούς ασθενείς, να πας και πάνω και κάτω χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις το ντόκινγκ στο ρομπότ. Οπότε αυτή η τάση να προχωρήσουμε, να πηγαίνουμε λαπαροσκοπικά, πλέον πια αρχίζεται και γίνεται πιο συχνά. Και αυτό γιατί. Γιατί από διάφορες μελέτες που γίνανε, τι διαπιστώθηκε. Ότι η λαπαροσκοπική, τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής νεφρουρυτερεκτομής δεν είναι κατώτερα από τα αποτελέσματα της ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης. Και σε αυτή τη μεγάλη συστηματική ανασκόπηση και αθρηστική ανάλυση, η μεγαλύτερη που έχει γίνει, που περιλαμβάνει 21 δημοσιεύσεις, όπου εκεί συμπεριλήφθηκαν πάρα πολλοί παράγοντες, περιεχειρητικές επιπλοκές, απότερες επιπλοκές, η επιβίωση, η διετής και η πενταετής, το συμπέρασμα από όλη αυτή τη μεγάλη μετανάλυση, τι έδειξε. Ότι η λαπαροσκοπική νεφρουρυτερεκτομή έχει 9% μεγαλύτερη πενταετή επιβίωση στην ειδική για την νόσο επιβίωση σε σχέση με την ανοιχτή επέμβαση. Έχει 15% μικρότερο ποσοστό υποτροπή της νόσου και 17% μικρότερο ποσοστό υποτροπή στην ουροδόχο κύστη. Πιθανή εξήγηση. Η πιθανή εξήγηση για όλα αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, η πιθανή εξήγηση δεν τη δίνουνε εκεί μέσα και επειδή πάντοτε γίνεται μια προσπάθεια να ωρεοποιήσουμε ορισμένα πράγματα εκεί μέσα, επειδή είναι μια ανάλυση από 21 μελέτες που ο κάθε χειρουργός χειρουργεί με το δικό του τρόπο ή δεν είναι όλα τα στοιχεία ακριβή, αν πάρεις τα καλά σου στοιχεία, τα φτιάχνεις και παρουσιάσεις ότι είναι όλα λίγο πιο καλά. Αυτή η μελέτη έχει πολλά ντεσού,
αλλά είναι δημοσιευμένη και δυστυχώς πρέπει να την αξιολογήσουμε. Πάντως, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι χειρότερη από την ανοιχτή λαπαροσκοπική. Ας μείνουμε σε αυτό. Εκεί, ναι, μόνο σε αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Δεν υπήρξε καμιά διαφορά στην επιβίωση ελεύθερης υποτροπής και καμιά διαφορά στην οσιρότητα ή θνητότητα. Και είναι πέρσι το 2012 και την έχει αναπαραγάγει ο κύριος Γιαννακόπουλος στο περιοδικό του κύριο Σοφρά. Αυτό είναι λίγο έξω από την ομιλία μου, αλλά πρέπει να το βάλω. Το τόνισε ο κύριος Γιαννακόπουλος για τη δική του περίπτωση, αλλά επειδή φέτος αυτό το στοιχείο μπήκε στα guidelines για πρώτη φορά και στηρίχθηκαν σε αυτή την πολυκεντρική, τυχιοποιημένη μελέτη, όπου τι ξέρουμε εμείς, ότι η πιθανότητα να έχουμε υποτροπή του όγκου στην οροδόχο κύστη τον πρώτο χρόνο είναι πολύ ψηλή, είναι γύρω στο 40%. Οπότε τι κάνανε, ρίχνανε μία δόση μητόμισιν την ημέρα που θα βγάζαν τον καθετήρα από την κύστη και διαπιστώσανε ότι ελαττώθηκε η πιθανότητα υποτροπής κατά 40%. Κύριε Καραγιάννη, μου επιτρέπετε ένα σχόλιο εδώ. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτή τη μελέτη πριν, αν θέλετε ξαναδείξτε, αυτή η μελέτη είχε κάτι άλλο έτσι, ιστορικά αξιόλογο. Είναι η πρώτη τυχεοποιημένη μελέτη στον οροθυλιακό καρκίνο του ανώτερου οροπηδικού στην ιστορία. Δεν υπάρχει άλλη. Η προηγούμενη, η αυτή που έδειξε. Αυτή του Ομπράιν. Δεν υπάρχει άλλη τυχεοποιημένη προοπτική μελέτη στον οροθυλιακό καρκίνο του ανώτερου οροπηδικού. Είναι η πρώτη ιστορικά. Έτσι, απλώς έτσι. Γι' αυτό και μπήκε στο guidelines. Γύρω στο μικρόφωνο λίγο. Με τον Τίμο Μπράιαν έχω δουλέψει και είναι ένας από τους πιο έξυπνους ουρολόγους που έχω γνωρίσει ποτέ. Πάρα πολύ έξυπνος. Ένα από τα ελάχιστα PhD στην Αγγλία, στην ουρολογία. Τυχερός που ήσασταν μαζί του. Πολύ καλός. Λοιπόν, τελειώσαμε το κομμάτι του νεφρού. Ίσως είναι και το πιο εύκολο κομμάτι σε αυτή την επέμβαση της νεφροουρήτηρεκτομής. Και πάμε τώρα στο δεύτερο στάδιο της επέμβασης που είναι να αφαιρέσουμε το κάτω τετριμόριο του ρητήρα. Ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο το φαντάζεστε. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει αυτή η αφαίρεση του bladder cuff και του ενδοτυχωματικής μοίρας του ρητήρα? Μπορεί να γίνει εξοκιστικά, μπορεί να γίνει διουρηθρικά, μπορεί να γίνει διακιστικά, μπορεί να γίνει σε συνδυασμός εξοκιστικής και διουρηθρικής ή εξοκιστικής και διακιστικής. Και όλα αυτά μπορεί να γίνουν είτε ανοιχτά, είτε λαπαροσκοπικά, ρομποτικά ή με το χέρι υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική. Σε αυτή εδώ τη μελέτη συγκρίνανε και τις τρεις μεθόδους. Και είδαν ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά με όποιο τρόπο και αν την κάνετε. Ουσιαστική διαφορά. Σε αυτή τη μελέτη αυτή εδώ, επειδή αυτοί προσπαθήσαν κυρίως να στηρίξουν την ενδοσκοπική προσπέλαση, ότι αν την κάνεις καλά διουρηθρικά να ανοίξεις τον ουρητήρα κλπ, μπορεί να πετύχεις εξίσου καλά αποτελέσματα με όλες τις άλλες τρεις τεχνικές, την εξοκιστική, την ενδοκιστική. Αφήνω αυτή και έρχομαι εδώ σε αυτή την άλλη μελέτη, η οποία τι μας λέει? Ότι η ενδοσκοπική προσέγγιση σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά υποτροπής στην οροδόχο κύστη. Βέβαια, εδώ τι ήταν, το 3% μόνο των χειρουργημένων έγιναν με αυτή τη μέθοδο, άρα δεν ήταν και πολλά τα περιστατικά για να μπορέσει κανείς να το αξιολογήσει. Πάμε τώρα εδώ. Πρέπει να αφαιρέσουμε το καφ ή όχι? Εδώ τι συμπέρασμα βγαίνει? Βγαίνει το εξής, ότι σε όγκους ταφ 1, ταφ 2, εάν δεν το βγάλετε, δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά από το να αφαιρέσεις το νεφρό με ένα κομμάτι μέχρι κάτω του ρητήρα να μείνει για ενδοτυχωματική μοίρα σε σχέση με αυτούς που θα κάνουν ριζική νεφρουρητηρέκτομη με το καφ απ' έξω. Άρα για όγκους ταφ 1, ταφ 2 μπορεί να είστε ασφαλείς στο να μην το κάνετε. Για όγκους όμως ταφ 3, ταφ 4, εδώ η διαφορά είναι σημαντική και αυξάνονται τα ποσοστά υποτροπής και μετάστασης της νόσου. Διάφοροι τρόποι που έχουν έτσι
επινοηθεί για να μπορέσει κανείς να βγάλει αυτό το καφ εντοσκοπικά με τη hook, βάζει ένα μπαλόνι ουρητηρικό στην κίστη για να ελέγχει καλύτερα τον ουρητήρα και σιγά σιγά αρχίζει και το καυτηριάζει γύρω γύρω για να μπορέσει να το βγάλει. Άλλος τρόπος είναι διαδερμική διακυστική αφαίρεση. Δηλαδή δεν έχει μπει λαπαροσκοπικά, έχει πάει διαδερμικά, λαπαροσκοπική αφαίρεση του όγκου, του καφ. Άλλη τεχνική ενδοσκοπική και λαπαροσκοπική συνδυασμός. Η πιο συνηθισμένη τεχνική όταν συζητάω με ουρολόγους και συζητάμε πώς βγάζει ο καθένας το κάτω τριτημόριο του ρητήρα, μάλλον είναι αυτή εδώ, πάνε με το hook αυτό εδώ και σιγά σιγά έρχονται γύρω γύρω από το στόμιο, το σκάβουν πολύ καλά, πολύ καλά και μετά απ' έξω τους διευκολύνει στο να κάνουν καλύτερα την εξοκιστική αφαίρεση όλου αυτού του καφ. Και μια άλλη τεχνική, η οποία την έχει δημοσιεύσει ο κύριος Γιαννακόπουλος, την τεχνική αυτή, δηλαδή εδώ πάει λαπαροσκοπικά διακυστικά. Δηλαδή μπαίνει λαπαροσκοπικά και μετά μπαίνει διακυστικά μέσα στην κίστη και αφαιρεί την ενδοτυχωματική μοίρα του ρητήρα. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την ιστορία? Ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα για το ποια τεχνική είναι καλύτερη. Έχουν δημοσιευτεί 5 αναδρομικές μελέτες που συγκρίνουν τις διάφορες χειρουργικές τεχνικές αφαίρεσης της ενδοτυχωματικής μοίρας του ρητήρα. Καμία τεχνική δεν υπερτερεί αυτή τη στιγμή, είτε χειρουργικά είτε ογκολογικά. Αυτό όμως το οποίο δεν αμφισβητείται είναι η σωστή αφαίρεση του ρητηρικού στομίου με τμήμα της ουροδόχου κίστης. Πάμε τώρα στο τρίτο στάδιο της επέμβασης αυτής. Λεμφαδενεκτομή. Σε ποιους ασθενείς πρέπει να γίνει? Ποια θα είναι η έκταση και ο αριθμός? Έχει διαγνωστική, προγνωστική και θεραπευτική αξία αυτή η ιστορία? Εγώ νομίζω ότι αν ρωτήσω εδώ το ακροατήριο αν έχετε δει ποτέ ή έχετε κάνει λεμφαδενεκτομή, όταν κάνετε νεφρουρητηρεκτομή, νομίζω ότι δεν θα πάρω κάποια απάντηση. Ίσως από πολύ λίγους. Η πιθανότητα να έχουμε θετικούς λεμφαδένες σε ΤΑΦ3 και ΤΑΦ4 όγκους είναι πάρα πολύ ψηλή. Στο G3 είναι περίπου 35%. Ενδείξεις. Στους μη διθετικούς δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε. Πού πρέπει να κάνουμε? Σε όλους τις άλλες περιπτώσεις, διθετικός, συμπαγής, μεγάλος, πολλαπλή υδρονέφρωση και στους high grade. Η πιθανότητα να έχουμε θετικούς λεμφαδένες είναι 35% με 100%. Έκταση της λεμφαδενεκτομής. Εξαρτάται από τη θέση στην οποία είναι όγκος. Είναι στην νεφρική πίελο, είναι στον ουρητήρα, χαμηλά, ψηλά. Και πόσους λεμφαδένες πρέπει να βγάλουμε? Λένε, η σύσταση είναι να βγάζουμε το λιγότερο 8 λεμφαδένες. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό εδώ η περιοχική λεμφαδένες είναι πιο συχνή, η πιο συχνή θέση μετάστασή τους, κατά 25% είναι στους περιοχικούς λεμφαδένες. Τουλάχιστον, όποιος δεν ανήκει στην ομάδα του κυρίου Τζόρτζη, τουλάχιστον να επιχειρείτε να βγάλετε τους περιοχικούς λεμφαδένες. Ιδίως όταν είναι όγκο της νεφρική πιέλου, είναι, επειδή αυτή η νεφρεκτομή είναι εύκολη, είναι εύκολο να βγάλετε τους λεμφαδένες γύρω από την νεφρική φλέβα, την νεφρική αρτηρία και από την έκφυσή τους τουλάχιστον, για να αρχίσετε να κάνετε και μια προπόνηση στη λεμφαδενεκτομή. Όταν είναι οι λεμφαδένες, όταν είναι όγκος σε άλλη περιοχή του ανώτερου ουροπηδικού, τότε αλλάζει και το σχήμα και η έκταση των λεμφαδένων.
πιο δύσκολη λεμφαδενεκτομή είναι η λεμφαδενεκτομή που γίνεται για τους όγκους δεξιά, γιατί εκεί πρέπει να πάμε να αφαιρέσουμε και τους όγκους που βρίσκονται μεταξύ της κάτω κύλης και της αορτής. Έχουν προταθεί διάφορα templates, διάφορα διαγράμματα για το αν ο όγκος είναι στο τάδε σημείο, ποιους λεμφαδένες πρέπει να βγάλουμε. Είναι θεραπευτική αυτή η λεμφαδενεκτομή? Από ό,τι φαίνεται, για τους όγκους που είναι TAF3 και έχει γίνει καλή λεμφαδενεκτομή, σε σχέση με αυτούς που δεν έγινε πολύ καλή λεμφαδενεκτομή και σε αυτούς που δεν έγινε καθόλου λεμφαδενεκτομή, η ειδική για την νόσο επιβίωση έχει σημαντική διαφορά. Το ίδιο και για το πόσους λεμφαδένες βγάζουμε. Όσους πιο πολλούς βγάζουμε, τόσο πιο καλά. Και βλέπουμε ότι η πενταετής ειδική για την νόσο επιβίωση σε αυτούς που είχαν αρνητικούς λεμφαδένες φτάνει το 77%. Σε αυτούς που είχαν θετικούς λεμφαδένες είναι 35%. Και σε αυτούς που δεν κάναμε καθόλου λεμφαδενεκτομή και δεν ξέραμε τι γινότανε, βλέπετε ότι είναι 69%. Άρα, η λεμφαδενεκτομή παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, απλώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ακριβή της έκταση και ποιος είναι ο ακριβός αριθμός. Συμπεράσματα. Μας βοηθάει σίγουρα στη σταδιοποίηση. Θεραπευτικά, συμπλήν, εξαρτάται από την έκταση της λεμφαδενεκτομής που θα κάνουμε. Σίγουρα όμως συστήνεται για ασθενείς που έχουν PTAF3 όγκους. Λοιπόν, έρχομαι σε ένα άλλο περιστατικό. Είναι ένας άντρας, ο οποίος σήμερα 57 χρονών, όταν ήταν 50 χρονών, του έκανα νεφροουρητηρέκτομη δεξιά για έναν όγκο που ήταν στην νεφρική πίελο και άλλους δύο μικρούς όγκους κατά μήκος του ουρητήρα. Το στάδιο ήταν PTAF2-G2. Ο άρσος αυτός είχε ένα ύψος 1,50, 160 κιλά. Το έκανα την διαπεριτοναϊκή νεφρουρητηρεκτομή και ήταν σε παρακολούθηση. Πριν από 6 μήνες εμφανίστηκε με αιματουρία. Του κάνουμε την πιελογραφία του και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αυτός ο όγκος. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουμε? Λοιπόν, αυτό εκεί. Ναι. Η διάταση κάτω. Λοιπόν, η διάταση κάτω, το άφησα να το ρωτήσουν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, η διάταση κάτω είναι άσχετη με τον όγκο. Αυτό σε μικρή ηλικία είχε μια τεράστια ουρητηροκύλη με μια μεγάλη πέτρα και του την είχαν αφαιρέσει και εδώ μπορούσες να κάνεις ουρητηροσκόπηση μέχρι ένα σημείο δηλαδή και με το κιστεοσκόπιο. Ναι, αλλά για δες όμως εδώ πόσες κούρμπες έχει αυτό εδώ. Λοιπόν, λέμε το εξής. Πέρασαν 7 χρόνια με έναν όγκο PTAF2-G2 πολλαπλό και θα του πούμε, θα μπει σε παρακολούθηση, θα του κάνουμε νεφρουρητηρεκτομή και θα τον στείλουμε στην κάθαρση και με τέτοια παχυσαρκία σίγουρα σύντομα θα πεθάνει. Θα προσπαθήσουμε να πάμε ενδοσκοπικά. Πολύ δύσκολο το βλέπω. Τι λες, Τέλειο? Ένα όγκο κάπου, έτσι, ένα. Ναι. Ένας είναι όγκος, έτσι δεν είναι? Έχεις πολλές κούρμπες εδώ πέρα. Μερική ουρετέρα. Κοιτάξτε, τεχνικά είναι εφικτό, με το εύκαμπτο είναι εφικτό, τεχνικά. Βέβαια, και εδώ θα θέλαμε τον grade πάλι, έτσι. Μια βιοψία θέλουμε, οπωσδήποτε πρώτα. Λοιπόν, είναι κανείς που θα τον έβαλε σε παρακολούθηση? Όχι. Νεφρουρητηρεκτομή? Όχι. Ενδοσκοπικά να επιχειρήσει κανείς? Ο κ. Γιαννακόπουλος. Λοιπόν,
Εγώ σε αυτόν τον ασθενή αποφάσισα και του έκανα τμηματική ουρητηρέκτομη. Και αυτός είναι ο άρρωστος. Αυτός είναι ο άρρωστος και αυτός εδώ είναι ο όγκος που βγήκε. Λοιπόν... Άρα, είπαμε... Ναι. Ανοιχτή, ανοιχτή. Είχε κάνει δύο περίπου να κάνει. Ιστοπαθολογικά τι ήταν αυτός ο όγκος? Το έκανα 5 μέρες πριν έρθω και δεν ξέρω ακόμα. Γιατί έχει στοιχεία... Έτσι. Φαινόταν όμορφο, δεν είχε πολύ ευρία βάση και ήταν θυλωματώδη, δεν ήταν τόσο συμβαγή, δεν είχε νεκρωτικά στοιχεία. Ναι. Η εκτροπή των ούρων μετά με νεφροστομία. Όχι, όχι. Α. Είδατε ότι το καλό στην ιστορία αυτή ότι ήταν πολύ φαρδός ο ρητήρας και δεν χρειάστηκε ούτε στέλνω να βάλω. Τίποτα. Λοιπόν, άρα είπαμε νεφροουρητηρεκτομή, bladder cuff, λεφαδενεκτομή και πάμε τώρα σε μια συντηρητική αντιμετώπιση του όγκου. Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Οι ενδείξεις είναι όταν είναι μονήρης ο όγκος, κυρίως όταν είναι στο κατώτερο τριτημόριο του ρητήρα και όταν το stage του όγκου είναι κατώτερο ή ίσον με το TAF2. Από αυτές εδώ τις δύο μελέτες είδαμε ότι η τμηματική ουρητηρεκτομή σε σχέση με την ανοιχτή ριζική νεφρεκτομή σε αυτή την κατηγορία των όγκων δεν είχε καμία διαφορά προς την επιβίωση. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο επιφυλακτικοί στο να κάνουμε τμηματική ουρητηρεκτομή. Και εγώ θυμάμαι παλιότερα όταν είχα πάει στη Γαλλία σε έναν Γάλλο στο Μασμάν, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη σειρά στη Γαλλία τμηματικής ουρητηρεκτομής και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Και μας έλεγε πάντα, ήταν φίλος του κυρίου του Άρη του Γιαννόπουλου, και μας έλεγε ότι μην το φοβάστε, κάντε το, θα πάνε καλά. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι ενδείξεις. Γι' αυτό και αναφέρομαι στο γαλλικό κομμάτι, ειδικά για όγκους που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά τα αποτελέσματα η μελέτη, η οποία είναι υποδημοσίευση στο European, από την ομάδα αυτή εδώ, ότι σε όγκους του ουρητήρα, όταν έχουν όλες εκείνες τις προδιαγραφές που ανέφερα, είναι ασφαλής η μέθοδος αυτή. Και συμπερασματικά για την τμηματική ουρητηρεκτομή. Όγκοι κάτω του τιμωρίου, μη ρυθμικός, χαμηλό γκρέι, στους υψηλού κινδύνου ριζική νεφροουρητηρεκτομή, μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά και ρομποτικά, αποδεκτή τεχνική μέθοδος, και ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής εδώ κατά τη διάρκεια της πνευματικής ουρητηρεκτομής παραμένει να αξιολογηθεί. Μηνύματα. Πάλι τα ίδια. Golden Standard CT MRI ουρογραφία. Νεφροουρητηρεκτομή σε αυτές εδώ τις περιπτώσεις. Η λαπαροσκοπική δεν είναι κατώτερη της ανοιχτής. Απαραίτητα σωστή αφαίρεση της ενδοτυχωματικής μοίρας του ρητήρα. Η τμηματική ουρητηρεκτομή έχει αξία σε μονήρης όγκους του κάτου τιμωρίου. Η περιοχική λεμφαδένεση είναι η πιο συχνή θέση μετάστασης, άρα τουλάχιστον προσπαθήστε εκεί. Συστήνεται η λεμφαδενεκτομή οπωσδήποτε στους διθετικούς όγκους ή εκτεταμένοι με θετικούς λεμφαδένες στη CT πυρογραφία. Βελτιώνει η λεμφαδενεκτομή την επιβίωση στους PTAF3, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στα guidelines, ανεπαρκή δεδομένα. Και να τονίσω πάλι αυτό που είπε ο κύριος Γιαννακόπλος, ότι οι μελέτες είναι κυρίως αναδρομικές. Στη διάγνωση, στα τελευταία guidelines, αυτά τα τρία χρειάζεστε για να βάλετε διάγνωση. Δεν μπορείτε με αυτά τα τρία, ακολουθείτε τα επόμενα δύο.
Και στα σημερινά guidelines για πρώτη φορά μπήκε αυτό εδώ το τέταρτο, ότι στους μη διευθυντικούς αλλά μεγάλους όγκους, και πάντοτε ήταν μια δυσκολία στο να περιγράψουμε ποιος είναι ο μεγάλος όγκος, το 1 εκατοστό, το 1,5, το 3, τελικά μπήκε το πάνω από 2 εκατοστά. Great recommendation α, μόνο το bladder cuff removal. Και το άλλο στοιχείο που μπήκε για πρώτη φορά είναι η χημειοθεραπεία, η έχεση της μυτομυσίνης. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Η απόφαση για λεμφαδενεκτομή προϋποθέτει προεγχειρητική βιοψία ή προεγχειρητική ουρητηροσκόπηση για να έχουμε εικόνα του ογκού, ή λαμβάνεται με βάση την αξονική, την προεγχειρητική ή τα διαχειρητικά ευρήματα? Εάν έχετε στην αξονική πυελογραφία έναν όγκο μεγάλο, ο οποίος είναι διευθυντικός, κάνει και απόφραξη στους κάλικες, αυτός η πιθανότητα να έχει λεμφαδένεση είναι υψηλή. Λόγω της υδρομέθωσης, ναι, και προς στοιχείο που θέλετε. Ναι. Εάν κάνετε ουρητηροσκόπηση και δείτε ότι ο όγκος αυτός είναι ένα συμβαγής όγκος, ότι έχει και έχει ένα grade στη βιοψία σας 3, επίσης, επίσης, ναι. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας και γενικότερα για τη συμμετοχή σας στην επιτυχία αυτού του εκπαιδευτικού σχολείου, και βέβαια να ευχαριστήσουμε και από εδώ και τον επικεφαλής, τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, μας έδωσε την ευκαιρία να είμαστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.